Αγαπητοί τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Τρίτη βράδυ και συνεπείς πάντοτε στο ραντεβού μας για 2 ώρες περίπου ζωντανά. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλούς από εσάς που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή θα σας ενδιαφέρει. Θα μιλήσουμε για τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις με τη χρήση λέιζερ. Και είμαι πραγματικά πολύ ευτυχισμένη που έχω πολύ αξιόλογους ανθρώπους κοντά μου και πάρα πολύ όμορφους. Και θα ξεκινήσω με μεγάλη τιμή που ήρθε απόψε στην εκπομπή μας ο κ. Ασλανίδης Ιωάννης, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κορέλ της Νέας Υόρκης. Τι να πω για τον κύριο Ασλανίδη, είναι ένα πολύ μεγάλο βιογραφικό, πραγματικά είναι μεγάλη τιμή που ήρθατε απόψε στην εκπομπή μας. Με μια πολύ σημαντική πορεία στην οφθαλμολογία, με πάνω από 200 δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, με μεγάλη εκπαίδευση με Βρετανία, Αμερική, Καναδά. Και τα τελευταία χρόνια είναι εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Ήταν για πολλά χρόνια διευθυντής στο ΒΕΜΟ, στο Βαρδινογιάννη Εργαστήριο Μεταμοσχέσεων και Μικροχειρουργικής Οφθαλμού. Κύριε Ασλανίδη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου χαρά και προνόμιο να μαζί σας απόψε με τόσο όμορφη παρέα. Βέβαια. Σήμερα το πρωτό μας είναι γεμάτο και με πολύ όμορφες παρουσίες. Έχουμε κοντά μας την κυρία Λίνα Καρακιτσάκη, υφυδρόγειος, Πέρα Χανιώτησα. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Την κυρία Εύη Νικηφοράκη, φοιτήτρια. Καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Γιάννη Τρουλάκη. Καλώς ήρθατε. Κύριε Ασλανίδη, νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμο απασχολεί το θέμα της οράσεως. Πώς από εσάς θα ταλαιπωρήσετε καθημερινά από τα γυαλιά, από τους φακούς επαφής. Και θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα με τους υπόλοιπους καλεσμένους που είναι ασθενείς, ή που υπήρχαν μάλλον ασθενείς, και εσείς μάλλον τους δώσατε τη λύση. Και όλοι λέτε, Καρακιτσάκη, πώς είναι τελικά η ζωή χωρίς γυαλιά, χωρίς φακούς επαφής. Θα απαντήσω μόνο με έναν όρο. Ποιος είναι το σκέτο. Είμαστε και πολύ νέοι όλοι, ας αφήσουμε τις πολλές τυπικότητες. Μέχρι και προλίγου έλεγα στην κοπέλα στο μακιγιάζ μέσα της πρόσεξε γιατί φορά φακούς επαφής, δηλαδή ψυχολογικά προβλήματα. Ακόμα δεν έχει συνηθίσει. Έχω συνηθίσει, απλά δεν ξέρω πώς μου έρθει. Με έχουν βάψει τόσες πολλές φορές και το έχω πει τόσες πολλές φορές που μου έρθει τώρα η στιγμή, αλλά η ζωή είναι άλλη. Δεν έχω πια το άγχος ότι θα με πάρει ύπνος με τους φακούς, δεν πλένω όλη μέρα, δεν τους χάνω, δεν μου σκίζονται, δεν ψάχνω κάτω, δεν ανοίγω το νηπτήρα, στο νηπτήρα τη βρύση να φύγει. Είμαι πάρα πολύ καλά τώρα. Καμία σχέση με πριν. Εσείς κύριε Νικηφοράκη, μία από τα ίδια, και εγώ είχα μεγάλο πρόβλημα με τους φακούς, γιατί τους φορούσα 4 χρόνια περίπου. Μετά την επέμβαση, ξέρετε τελείως ότι είχα πολλή μυοπία, πάρα πολύ εύκολα όλα. Και επέμβαση μια χαρά. Όλοι πάρα πολύ καλά. Κύριε Τρουλάκη, εσείς είχατε κάποιους συνδυασμούς που κάνατε αυτή την επέμβαση, για την οποία θα μιλήσουμε βέβαια παρακάτω στην εκπομπή. Εγώ είχα πάρει πληροφορίες για τον κύριο Ασλανίδη. Συνδυασμό δεν είχα. Απλά είχα φοβερό πρόβλημα. Εγώ και είχα τα προβλήματα, έτσι. Είχα μυοπία, πρέσβη μυοπία. Και επειδή εγώ φορούσα φακούς, τους οποίους δεν περιποιόμουν και είχα επιφυκίδες και τέτοια πράγματα, και με κάποια κολλήρια που έβαζα, απέκτησα καταράκτη. Όπως τους μεγαλύτερους από μένα, είμαι λίγο μεγάλος, αλλά αυτά πολλές μεγαλύτερους. 3 σοβαρά προβλήματα, δηλαδή, δεν έβλεπα. Και όταν εγχειρίστηκα, είδα το φως μου, έτσι, στην χειρολεξία. Νομίζω ότι αυτή η έκφραση τα λέει όλα, είδα το φως μου. Κύριε Ασλανίδη, θα ήθελα, επειδή μας βλέπει ο κόσμος, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από... θα ήθελα πολύ η συζήτηση αυτή να γίνει σε μια πολύ απλή βάση, να καταλαβαίνει ο κόσμος. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από ποιες είναι οι κυριότερες διαφορετικές ανομαλίες που ο κόσμος αντιμετωπίζει. Ευχαριστώ. Να πάμε την πρώτη κάρτα, παρακαλώ. Η πρώτη κάρτα είναι normal. Το κοντέλ μας ακούει. Μπορούμε να παίξουμε την κάρτα του normal. Θα ήθελα εδώ να πω ότι περίπου 35% του παγκοσμίου πληθυσμού χρήζει γυαλιών. Έτσι, ένας στους 3 ανθρώπους χρήζει γυαλιά. Και πιο συχνά αυτό δεν ξέρω αν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Βλέπετε ένα κανονικό μάτι, το οποίο βλέπετε το ανάκτορα πίσω καθώς και τα φούτα μπροστά. Αυτό καθαρά είναι ο νορμάλ οφθαλμός, αυτό που λέγεται εμετροπία. Η έμετρος όρασης ή αν θέλετε η αρμονική όρασης. Εδώ το φως εστιάζει, περνάει μπροστά από το φακό και εστιάζει ακριβώς το αμφιδιστρόιδη, δηλαδή περνάει από το φακό του ματιού και εστιάζει το φιλμ που είναι το πίσω μέρος του ματιού, ο αμφιδιστρόιδης. Επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Αυτή είναι η μυοπία.
αυτή είναι η νοοτροπία, όπως βλέπετε εδώ πέρα, το ανάκτορο είναι θα μπω και το μπροστινό, το κοντινό μέρος είναι ξεκάθαρο. Βλέπετε τα φρούτα καλά και το ανάκτορο θα μπω. Αυτή είναι η νοοτροπία που μπορεί να βλέπω κοντά, αλλά δεν βλέπω μακριά. Γιατί, οι ακτίνες εστιάζουν μπροστά από τον αφιδιστροδί, μπροστά από το φρύν του ματιού. Και η επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Εδώ είναι... αυτός είναι ο αστιγματισμός. Βλέπετε εδώ αστιγματισμός, ο κερατοειδής που είναι το διαφανές, είναι το παράθυρο, το μπροστινό μέρος του ματιού, αντί να είναι σφαιρικός, αν είναι μια σφαίρα ποδοσφαίρου, είναι μια μπάλα ποδοσφαίρου, είναι μια μπάλα ράγκμπι, είναι μια επινίκης σφαίρα, αν θέλετε, τμήμα σφαίρας, με αποτέλεσμα και τα μακρινά και τα κοντινά αντικείμενα να φαίνονται θολά και παραμορφωμένα. Και η τελευταία κάρτα είναι η υπερμετροπία, που βλέπετε εδώ, η υπερμετροπία αντίθετα με τη μοιοπία, βλέπεις καλά τα μακρινά αντικείμενα και λιγότερο καλά τα κοντινά. Αυτό είναι, αν θέλετε, μια πρώιμος κατάστασης πρεσβιοπίας. Αυτές είναι οι βασικά τέσσερις διαφορετικές ανομαλίες που κατά κόρον αντιμετωπίζεται καθημερινά. Αυτές είναι πιο συχνές, με, αν θέλετε, κορονίδα τη μοιοπία. Υπάρχουν διάφορες στατιστικές από διάφορες σχολές. Πρώτα είναι η μοιοπία, ακολουθεί ο αστιγματισμός με την υπερμετροπία μαζί και φυσικά η υπερμετροπία περίπου πάνω από τα 45-50 μας χρόνια, σχεδόν κατά κανόνα όλος ο κόσμος έχει πρεσβιοπία. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι διαφορετικές ανομαλίες παραδοσιακά και να προχωρήσουμε μετά στην επέμβαση με λέιζερ? Καταρχήν, ο πιο εύκολος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι τα γυαλιά, τα απλά γυαλιά. Μετά είναι η φαλκή επαφής και μετά είναι διάφορες παρεμβάσεις, διάφορες επεμβατικές, αν θέλετε, παρεμβάσεις, όπως είναι τα λέιζερ και η ανδοφθάλμια χειρουργική. Και επειδή άκουσα μου πει και τη Λίλα που έλεγε ότι έχει κουραστεί, είχε κουραστεί από τους φακούς επαφής, είπε η επιστήμη με την επέμβαση του λέιζερ. Μάλιστα. Μπορείτε έτσι να μας περιγράψετε με κάποιο απλό τρόπο πώς γίνεται αυτή η επέμβαση, δηλαδή για να καταλάβει ο κόσμος? Ναι, η επέμβαση, δεν ξέρω αν μπορείτε να μου δώσετε λίγο, να μιλήσω λίγο την ανατομία του ματιού, αν μπορείτε να μου δώσετε λίγο εδώ την κάμερα, να μου δώσετε ένα zoom εδώ. Όπως βλέπετε, αυτός είναι ο κερατοειδής του ματιού, αυτό εδώ πέρα είναι η ήριδα με την κόρη και ακριβώς από πίσω είναι ο φακός του ματιού και πίσω είναι ο αμφιφιστροειδής. Εδώ, μαζί με τον νεύρο. Το νόμος είναι κάπως όπως η φωτογραφική μηχανή, με το φακό και το φιλμ πίσω. Ο φακός εδώ πέρα, το διάφραγμα μπροστά με την ήρδα και την κόρη και αυτός είναι ο κερατοειδής. Τα λέιζερ γίνονται όλα στον κερατοειδή. Αυτό θα πει διαφραστική χειρουργική. Όλες οι παρεμβάσεις γίνονται στο επίπεδο του κερατοειδούς, όπου αλλάζει η καμπυλότητα του κερατοειδούς, με αποτέλεσμα αυτό που είπα προηγουμένως, αντί οι ακτίνες να εστιάζονται μπροστά ή πίσω από τον αφιλιστρόδη, να επικεντρώνουν ακριβώς πάνω στον αφιλιστρόδη, δηλαδή ακριβώς πάνω στο φιλμ. Επομένως, αλλάζουμε την καμπυλότητα του προστίου ματιού, που είναι ο κερατοειδής, που είναι τελείως διαφανής εξ υποθέσεως, και εδώ ο σκοπός είναι να εστιάσουμε ακριβώς πάνω στον αφιλιστρόδη. Αυτό θα πει διαφλαστική χειρουργική. Οτιδήποτε άλλο κάνουμε είναι ενδοφθάλμος χειρουργική. Ανοίγουμε το μάτι και μπαίνουμε μέσα και χειριζόμαστε ή διαχειριζόμαστε, αν θέλετε καλύτερα, το φακό του ματιού. Και το λέιζερ σε ποιο σημείο ακριβώς? Το λέιζερ γίνεται ακριβώς σε αυτό το σημείο του κερατοειδούς, το πρόσθετο κομμάτι του. Είναι δηλαδή μια, γι' αυτό και μια ανέμακτος και σχετικά μη παρεμβατική μέθοδος. Είναι αυτό που λέμε, είναι συμβιασμός μικροχειρουργικής με λέιζερ πάνω σε αυτό το επίπεδο. Όταν παίζει με 500 μικρά, δηλαδή όταν παίζει στο επίπεδο τη τρίχα των μαλλιών σου, είναι μικροχειρουργική. Χρειάζεται μικροσκόπιο, χρειάζεται μικροεργαλεία. Όλα αυτά είναι μικροχειρουργική. Το μάτι εξ υποθέσεως είναι ένα πάρα πολύ μικρό όργανο, αν θέλετε, και έτσι είναι μικροχειρουργική. Μάλιστα. Διάβασα κάπου ότι γύρω στο 35-40% του πληθυσμού, δηλαδή γύρω στο 3,5-4 εκατομμύρια, Έλληνες έχουν μια διαφορετική ανομαλία. Και έρχομαστε εμείς με την επέμβαση λέιζερ να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Ποιος συνδυασμός συνήθως αντιμετωπίζετε από τους ασθενείς σας? Νομίζω μια καλή ώρα είναι να την πάρουν τα ασθενείς σας. Ναι. Οι ασθενείς μου και όχι εγώ. Είχες κάποιο ενδιασμό στην αρχή, γνώριζες για την επέμβαση λέιζερ? Είχες πάρα πολλά χρόνια να κάνω την επέμβαση, αλλά περίμενα να εξελιχθεί η μέθοδο. Αυτό που ο περισσότερος κόσμος αρχικά σκέφτεται. Βέβαια τώρα πλέον όχι, νομίζω, αλλά παλιότερα που το ήθελα εγώ έπρεπε και σωστά νομίζω έπρεπε να το έκανα.
Λοιπόν, τι έγινε. Αρχικά έχει προγραμματιστεί να κάνω αυτή την επέμβαση στην Αμερική. Θα μου την έδιναν από τον διαγωνισμό οι άνθρωποι εδώ εκεί. Αλλά όντας εδώ, κάποιος μου μίλησε για τον γιατρό του Γιάννη τον Ασλανίδη στο Ηράκλειο, που είναι πολύ καλός κλπ. Σκέφτηκα λοιπόν εγώ, αφού δεν επρόκειτο να πω και πάρα πολύ σύντομα ξανά στην Αμερική, λέω, δεν ρωτάω και εδώ να δω τι γίνεται με τους γιατρούς μας. Και ρώτησα κάποιους συγγενείς, γιατί είναι βέβαια και δικοί μου άνθρωποι, λέω, θέλω να βρείτε και να μου πείτε τι καλύτερο υπάρχει. Με παίρνουν λοιπόν μετά από λίγες μέρες τηλέφωνο οι συγγενείς μου και μου λένε ότι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι κάποιος Γιάννης Ασλανίδης που κάνει την επέμβαση στο Ηράκλειο. Οι συστάσεις ήταν άριστες για το άτομό του, ακόμα και από τους κορυφαίους οφθαλμιάτρους που κάνουν παρεμφερείς επεμβάσεις στην Αθήνα. Έκλεισα λοιπόν ένα ραντεβού, πήγα στο Ηράκλειο και όντως είδα έτσι μια πολύ επαγγελματική αντιμετώπιση και μάλιστα εκτός από αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και σαν άνθρωπο. Δηλαδή ήταν ένας τέλειος συνδυασμός γιατρού και ανθρώπου. Αλήθεια τα λέμε. Οπότε δεν χρειάστηκε ας πούμε να φύγω από το ιατρείο και να σκεφτώ τι θα κάνω τελικά. Πριν φύγω είχα κλείσει ραντεβού για να κάνω την επέμβαση. Το είχατε πάρει δηλαδή απόφαση, δεν είχατε κανέναν ενδιασμό. Κύριε Σλανιδή, υπάρχουν κάποιες προηγητικές εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Εσείς δηλαδή όταν είμαι ασθενής, σας έρχεται στο ιατρείο και σας λέει ότι έχω αυτό το πρόβλημα και δεν μπορώ πια, θέλω να απαλλαγώ από τα γυαλιά προ τους φακούς επαφής. Καταρχήν θα να πω ότι την κυρία Καραχιστόλη δεν έχω σπονσάρει ακόμα. Θα ήθελα να είναι κάποια στιγμή μούσα μου στις επόμενες επιχειρησιακές μου δραστηριότητες. Ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό που θέλω εγώ να πω και θέλω να πω επίσης ότι η Ελλάδα σήμερα έχει μια πλειάδα καλών οφθαλμιάτρων. Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση και πολλούς καλούς οφθαλμιάτρους. Πολλά παιδιά τα οποία και από εγχώρια παραγωγή αλλά και από σπουδές που έχουν κάνει στο εξωτερικό και έχουν γυρίσει στην πατρίδα μας έχουν σηκώσει το επίπεδο της οφθαλμολογίας και είναι προς τιμή όλων μας αυτό και προς σύσπραξη αυτών των υπηρεσιών από όλους μας. Εγώ λέω και αυτό που λέω και στους δικούς μου. Και πριν είπε η Σινή που θα διακόπτω ότι ήθελε να πάει, το είχε ακούσει στην Αμερική που είχε πάει και ήθελε να πάει εκεί μέχρι που άκουσε ότι και εδώ στην Ελλάδα. Ναι, υπάρχει μεγάλη παράδοση εδώ πέρα αφενός και αφετέρου ένα βασικό πράγμα που λέω και στους δικούς μου μαθητές, σε αυτούς που τους διδάσκω, ένα βασικό πράγμα ότι θα πρέπει να μπορέσεις να δώσεις, έχεις μόνο 3 λεπτά να κάνεις καλή εντύπωση στον ασθενή σου. Σε 3 λεπτά πρέπει ο ασθενής είτε είναι καθηγητής πανεπιστημίου, είτε είναι από το χωριό, είτε είναι ψαράς, είτε είναι δικηγόρος, έχει μια προσωπικότητα και έχει μια ιστορία και είναι μια οντότητα. Σε 3 λεπτά λοιπόν έχει σηκώσει τις κεραίες του και σε 3 λεπτά σε έχει αυτό που λέμε στην κλασική γλώσσα, στην αθλητική στη γλώσσα μας, στην καθημερινή, σε έχει βραδάρει, σε έχει τσεκάρει αν θα μείνει μαζί σου ή δεν θα μείνει μαζί σου. Λοιπόν, λέω ένα πράγμα. Και το λέω και στους μαθητές μου. Μόνο από τη δική σου περίπτωση χρειάζεται 1 λεπτό, δεν χρειάζεται 3. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Πρέπει να δείχνεις την ενέργεια και η ενέργεια σου να είναι πραγματική. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να νιώσει για τον ασθενή σου είναι ένα. Ότι έχουμε το ίδιο πρόβλημα μαζί. Απλώς εγώ θα σου εξηγήσω, θα δω πραγματικά τις ανάγκες σου, θα εξατομικεύσω τη θεραπεία σου και απλώς θα συνδιαχειριστώ το σώμα σου. Τα μάτια σου θα χειριστώ μόνο, αλλά με την πλήρη γνώση του τι θα συμβεί, τι μπορεί να συμβεί ή να μην συμβεί, τι πιθανότητες έχεις. Και όλο αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας στον ασθενή. Πολύ σημαντικό. Και ένα αίσθημα θέλησης δεσίμωσης. Γι' αυτό και εγώ με τους ασθενείς μου, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, έχω μεγάλο δέσιμο και το οποίο το φέρνω πολλά χρόνια μαζί μου. Έχω ανάγκη να είμαι δεμένος. Έτσι νιώθω καλά να κάνω την ιατρική. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι ενδιασμοί εξαρτώνται, όλοι έχουν ενδιασμό γιατί τα μάτια είναι πάρα ένα πολύτιμο όργανο. Δεν έχω δει κανένα που ήρθε στο γραφείο μου και δεν είχε ενδιασμό. Από την ίδια στιγμή όμως, όταν διαχειριστεί σωστά το πρόβλημά του, ο ασθενής καταλαβαίνει ποιος είναι εκεί για να τον βοηθήσει ή όχι.